Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι στο εργαστήρι σου. Και εγώ. Η δουλειά σου λοιπόν είναι βοσκός, ε? Ναι, βοσκός είναι. Έτσι ξεκίνησες. Ναι, έσαζα παλιά κουδούνια. Ναι. Τα ανακατασκεύαζα και μετά μου έδειχνε κάθε ένας φίλος και γνωστός ό,τι εμπόρουν, ό,τι ήξερε κι αυτός και έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη δουλειά του βοσκού την έμαθες από τον μπαμπά σου? Ναι, από τον πατέρα. Από τον πατέρα σου. Από τα θυμούμε τον εαυτό μου και προπατή. Εσύ λοιπόν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία γιατί κατάλαβες και τη χρησιμότητα. Ναι, είναι... Που έχει. Κακά τα ψέματα, το κάθε πρόβατο έχει το δικό του κούδο. Ναι, το κάθε ένα είναι ταξινομισμένο με την πινακίδα του, ας πούμε. Με την πινακίδα του. Και την είδες αυτή τη δουλειά και την έκανες? Ναι. Είδες κάποιους παλαιότερους? Ναι. Από κοπέλια δόρνα παλιούς και τα σάζανε και γέρους και νέους και υπάρχουν και νέοι και την φτιάχνουν. Δείχνω κι εγώ σε νέους και φτιάχνουν κι αυτοί, όπως μου δείξανε και εμένα. Όπως δηλαδή δεν ξύπνησα ένα πρωί και έφτιαχνα κουδούνια. Και πόση ώρα σου παίρνει για να κάνεις ένα κουδούνι? Μπορείς να πάρει και μια μέρα, ας πούμε? Και μια μέρα. Μια μέρα ένα μεγάλο κουδούνι, ένα καλό κουδούνι, ένα κουδούνι θέλει μια μέρα. Δηλαδή άμα είναι ένας φίλος του το χαρίζεις. Του το χαρίζεις. Ναι, δηλαδή όπως τώρα κάθομαι πίσω στο βράδυ και κάβαμε αυτό για σας να σας το χαρίσουμε. Α, να μας ετοιμάστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί και εμείς κοπέλια άμα πηγαίναμε πουθενά. Ναι. Μας εταΐζανε μέλη για να ξαναπάμε. Σωστά. Και άμα έρθει ένας καλός φίλος του χαρίζεις ένα κουδούνι για να ξαναρθεί. Ήταν τώρα είναι για ταρνιά. Α, είναι και ταρνιά. Για ταρνιά. Και μετά πάμε στα μαροψάρια, δηλαδή στα περισσινά αρνιά. Τα μάρουπα και πάμε έπαε. Μετά είναι τα προβατοκράδερα και είναι τα κρυγιάρικα. Τα κρυγιάρικα τα φορούν οι μουρούχιδες κρυγί. Και μετά πάμε πιο πάνω στα τραγουκούδουνα, δεν έχουμε εδώ να δείξουμε. Και η διαφορά τους είναι στο χτύπημα. Ναι, το κάθε κουδούνι κάνει κι άλλο χτύπημα. Αυτό ας πούμε το χτύπημα τι, είναι πιο, ναι, πιο έντονο. Πιο γλυκό, πιο έντονο. Δηλαδή αυτά είναι αδέρφια. Ναι. Αλλιώς χτυπά το ένα, αλλιώς χτυπά το άλλο. Και όπως είναι οι ανθρώποι. Όπως είναι, και ο λόγος που έχουν διαφορετικό χτύπημα ποιος είναι? Ανάλογα το γούστο του καθενός. Ανάλογα το γούστο. Άλλος το θέλει έτσι, άλλος το θέλει. Και έρχονται εδώ και σου λένε. Ναι, και σου πώς το δένε ή τα δένε ή και με το τηλέφωνο δά. Και τι σου λένε, ας πούμε, ότι θέλω έντονο χτύπημα. Ναι, ο άλλος το θέλει ξερόχτυπο, άλλος γλυκόχτυπο, άλλος το θέλει. Ναι, όπως το παραγγείλει, το παίρνει. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ πώς πετυχαίνεις αυτό το χτύπο του κουδουνιού? Είναι τέτοια μια μαστοριά. Είναι μια μαστοριά. Πρέπει να κάτσεις με τις ώρες του αμόνι, ναι, να το βρει. Δηλαδή πρέπει να έχεις καλό αυτή. Δηλαδή πώς είναι ο μουσικός που κουρδίζει. Δηλαδή γενικά το λες κουρδίζω. Πώς κουρδίζεται το μαντολίνο λίρα. Έτσι θα κουρδίζεται και το κουδούνι. Το βάλεις σε τα γάμι. Ναι. Και του δίνει. Κατάλαβε. Δεν σ' αρέσει, του δίνει. Όσο, δηλαδή εκεί που το θες, το πας εσύ. Δεν πάει αυτό. Σωστά. Το πας εσύ. Γιώργο, και έχει απήχηση η δουλειά σου. Είναι ένα επάγγελμα προς εξαφάνιση, κατά τη γνώμη σου? Είναι ένα επάγγελμα προς εξαφάνιση, απλώς εγώ το κάνω το πιο πολύ για χόμπι, γιατί μου αρέσει. Δηλαδή είναι ένα μερακλή και από μερακλίδες υπάρχουν παντού. Παντού. Παντού και πάντα. Πήγαμε σε ένα νησί πριν 2 χρόνια με το κοπέλι που τα σάζουμε μαζί και πήγαμε κουδούνια ενός φίλου καλού και μας εχάρισε και αυτός ένα κουδούνι από τα δικά του κουδούνια και το πήραμε εμείς επάνω στην Κρήτη. Αναστασία, πριν φύγεις τώρα που λέγαμε με τα δώρα. Εδώ είναι το κουδούνι, το έχουν χαρίσει του πατέρα μου πριν 50 χρόνια στη φυλακή, στην Αγιά. Λοιπόν. Και τα άλλα ήταν εδώ, αυτό μας εχαρίσανε στο νησί που πήγαμε. Μας το έδωσανε, θα πω και το όνομά του, ο Βασίλης ο Βασιλάκης από την Άξο, από το Φιλότη. Μας το χάρισανε. Δηλαδή το κουδούνι είναι, δεν είσαι ένα φίλο, τον εθιμάσαι. Δηλαδή, ΕΕΠΑ είναι. Εκεί το πρόβατο το έχει να το χτυπάει, είναι για μια ζωή. Το δώρο του φίλου. Βλέποντα
βλέποντας αυτά τα εργαλεία, καταλαβαίνει κανείς ότι εσύ τα έχεις δημιουργήσει ακόμα και τα εργαλεία, ε. Ναι, τα έχεις κατασκευάσει εσύ. Ναι, είναι βόλια είναι αυτά. Έτσι λέγονται. Ναι, βόλια. Και το παίρνεις την πύλια από εκεί που πουλούν σίδερα, όπου το βρεις, γιατί και αυτά δεν βρίσκονται εύκολα. Ναι. Και μετά για αυτό είναι μια αναπιεσογή που την εκόλλησα εγώ και τη, με την ηλεκτροκόλληση και έκανα το δικό μου σφύρι. Έκανε το δικό μου σφύρι. Ναι, το δικό μου σφύρι είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Που θα σε βοηθήσει για να κάνεις και ναι, το κουτούνι. Ναι, για να με βοηθήσει για να το φουσκώσω. Δηλαδή αυτό είναι το φούσκωμα, για να μπορώ να το κάνω έτσι, για να γεννήσει το κουτούνι. Και βάζεις δηλαδή το βόλι κάτω από τη λαμαρίνα το και βόλι, του δίνεις. Ναι, το βόλι, το βάζεις και του δίνεις. Το σχήμα. Ναι, το σχήμα. Όσες πιο πολλές παίξεις, όσο πιο καλό θα βγει. Αλήθεια. Ναι, πόσο, δηλαδή, ό,τι δουλειά βάγεις, τόσο αποτέλεσμα έχεις. Αχ, βρε Γιώργο, πρέπει να έχεις δυνατά χέρια ναι, και να χτυπάς συνέχεια. Και υπομονή. Και υπομονή θέλει. Έτοιμο. Ασχολούμαι περίπου 23 χρόνια. Αυτή η τέχνη μου δόθηκε κάποιο κίνητρο για να τη μάθω και ξεκίνησα ουσιαστικά μόνος μου. Δεν υπάρχει κάποια σχετική βιβλιογραφία ή κάποιο βιβλίο που θα μπορέσει να σε βοηθήσει, κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν για πολλούς λόγους. Εννοώ τους ανθρώπους. Και έτσι ξεκίνησα να φτιάξω ένα πρώτο όργανο πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 23 χρόνια, με κάποια αφορμή. Το μαντολίνο για μένα είναι ένα όργανο το οποίο χαρακτηρίζει μια γενιά ανθρώπων που προσπάθησαν να βρουν ένα μουσικό όργανο για να τους ενώσει. Δηλαδή το μαντολίνο στην Κρήτη ήρθε και βρήκε ένα χώρο τέτοιο που το αγκάλιασαν όλοι οι κριτικοί και ήταν ένα χαρακτηριστικό όργανο που πάντα οδηγούσε στην κατάληξη μιας παρέας. Αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι όταν βλέπω νέα παιδιά και έρχονται και αγκαλιάζουν ένα όργανο, ένα χαμόγελο, αυτό το χαμόγελο που έχουν και αυτή η συνέχεια που παίρνουν από την υποχρέωση που έχουμε εμείς να τη μεταφέρουμε σε άλλες γενιές. Αυτό είναι που με ικανοποιεί και που μου δίνει αυτό που χρειάζομαι για να έχω μια ισορροπημένη ζωή και μια ευτυχία που ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα. Γιατί το έβλεπα και εδώ στο χωριό που παίζανε πιο πολύ με το μαντολίνο και συνήθως υπήρχε πιο πολύ το μαντολίνο σαν όργανο εδώ στο χωριό. Να με καλωσορίσεις. Να με καλωσορίσεις.
τρελός ο ίσης μου, μόνο αν με βλέπεις όνειρο, μικρή μου μη ξυπνήσεις. Οι μαντινάδες που λένε για την αγάπη και για τη φιλία και για γενικά μαντινάδες, αλλά πιο πολύ για την αγάπη και τη φιλία μου αρέσει να λέω. Αγάπαμε γιατί κι εγώ άλλη δουλειά δεν κάνω. Παίζω συχνά, μέρα παραμέρα παίζω. Είναι το χόμπι σου αυτό? Ναι. Και θέλεις να ασχοληθείς? Όχι, δεν θέλω. Το μεγαλώσω θέλω να το έχω ας πούμε για μια παρέα, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Σαν τη μαχιά με λιτάτσα, στο μπέρτι μου είναι πόνιο. Σαν τη μαχιά με λιτάτσα, στο μπέρτι μου είναι πόνιο. Και συγκεντρώνει τσικάι μου, μου σαν το καρπό σταλόνι. Η φιλιά που είναι αληθινή μένει πιστή στον χρόνο και είναι παρούσα στις χαρές και στήριγμα στον πόνο.